Η σημερινή τεχνική συνάντηση έχει σκοπό την ενημέρωση των δικαιούχων, την ανταλλαγή απόψεων, ούτως ώστε να υλοποιηθεί το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για το οποίο θα ωφεληθούν και οι τρεις περιοχές. Θα χρησιμοποιηθούν κάποια τεχνολογικά μέσα και κάποιες ψηφιακές εφαρμογές για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου, που έχουν να κάνουν με την αειφορία των προορισμών, με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα και στις τρεις περιοχές παρέμβασης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο και ωφελώντας την τοπική κοινωνία και οικονομία. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Αλεξάκη για τη φιλοξενία εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, στη Διεύθυνση Τουρισμού. Αξιοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα νησιά μας του Αιγαίου, αλλά την Κρήτη και την Κύπρο, μέσα από εργαλεία όσον αφορά την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας και ειδικότερα για μας στην Κύπρο, γιατί οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι κάτι το οποίο θέλαμε να εξελίξουμε. Πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, το βασικό μας μοντέλο, θεωρούμε ότι αυτές οι μορφές τουρισμού έχουν μέλλον, είναι κάτι που ζητάει ο τουρίστας στη σύγχρονη εποχή και είναι κάτι το οποίο χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τους υπόλοιπους εταίρους. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα αξιοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας, το προϊόν μας και να προσφέρουμε ένα ποιοτικότερο τουριστικό προορισμό στους πελάτες μας ταξιδιώτες. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε εδώ και πολλά χρόνια και η Κρήτη που μας φιλοξενεί τώρα σε αυτό το πρόγραμμα στην τεχνική συνάντηση, αλλά και η Κύπρος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πετύχουμε σε μεγάλο βαθμό, όμως έχουμε επιμηκύνει κάποιες περιόδους ή κάποιες, συγκεκριμένα μιλώ για την Κύπρο, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να επιμηκυνθεί λίγο η περίοδος, δηλαδή το shoulder months όπως τους λέμε εμείς. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά να γίνει και μέσω αυτού του προγράμματος για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε, δηλαδή να προσφέρουμε ένα προϊόν, να είναι ανοιχτός ο προορισμός καταρχήν, να προσφέρει ένα προϊόν, να έχει πράγματα ο τουρίστας. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι η βιωματική εμπειρία είναι αυτό που ζητάει πρώτα και κύρια ο τουρίστας στη σημερινή εποχή. Άρα, ναι, αυτό προσπαθούμε να εξελίξουμε, αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες όπως αυτές νομίζω ότι έχουμε πολλά καλά πράγματα γίνονται και θα γίνουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον.